τον αυθεντικό μαραθώνιο, ναι, που επικεντρώνει τα βλέμματα των φίλων των μεγάλων αποστάσεων στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο. Εκεί όπου είχαμε βέβαια και κριτικές παρουσίες, και μία εξ αυτών θα φιλοξενήσουμε σήμερα, καθώς έχουμε μέσω Skype κοντά μας την Άννα τη Βασιλείου, η οποία συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα με την παρουσία της, έτσι μετά τις πολλές επιτυχίες της στα 400 μέτρα και την απόσυρσή της από το συγκεκριμένο άθλημα. Θέλησε να ενεργοποιηθεί σε ό,τι αφορά αρχικά τις μεσαίες αποστάσεις, ωστόσο μας αποδεικνύει ότι τα καταφέρνει το ίδιο εντυπωσιακά και στις μεγάλες αποστάσεις και δις τους μαραθωνίους. Πάμε λοιπόν να την υποδεχθούμε. Άννα Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και κάθε φορά που σε φιλοξενούμε έτσι χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και πραγματικά είναι αυτό που προείπα, ότι συνεχίζεις να μας εκπλήσεις ευχάριστα. Ξεκίνησες έτσι δειλά-δειλά στις μεσαίες αποστάσεις και σε βλέπουμε φέτος να εντυπωσιάζεις τους μαραθωνίους από τα Χανιά που ξεκίνησες και πρόσφατα βέβαια στον αυθεντικό μαραθώνιο, και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί όπου τερμάτισες τον αυθεντικό μαραθώνιο. Βλέπουμε εδώ και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες, κάνοντας ατομικό ρεκόρ 3:08.48 και με μια έτσι πολύ καλή θέση. Φαντάζομαι απόλυτη ικανοποίηση. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένη αρχικά. Πρώτα απ' όλα που τερμάτισα, γιατί ένας μαραθώνιος πραγματικά, και αν δεν το έχει ζήσει, είναι πολύ δύσκολο να το τερματίσει κιόλας. Και δύο συγκεκριμένες. Αν μου έλεγε κανείς πριν από χρόνια, αν θα έτρεχα ποτέ, ότι θα τερμάτιζα μαραθώνιο, θα του έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, έτσι μετά που τελείωσα τον πρωτοαθλητισμό στα 400 μέτρα, σιγά σιγά ξεκίνησα να τρέχω, όπως θυμάστε που είχαμε δώσει και συνέντευξη. Και δειλά-δειλά ερχόταν τα χιλιόμετρα, το σώμα μου σαν να ζητούσε χιλιόμετρες παραπάνω. Το ήθελα κι εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ, με χαροποιούσε. Με γέμιζε κυρίως πρωτίστως, οπότε ξεκίνησα να κατεβαίνω και σε αγώνες. Αλλά και βγήκε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βγήκε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έτσι, από τα 5 χιλιόμετρα να φτάσει στον αυθεντικό μαραθώνιο, σε έναν από τους δυσκολότερους μαραθωνίους, θα λέγαμε. Πραγματικά μοιάζει έτσι με ένα στόχο ανέλπιστο, όπως είπες. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο, να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου από την συμμετοχή σου σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Πώς ήταν να διανύεις αυτή τη μεγάλη δύσκολη απόσταση του αυθεντικού μαραθωνίου, αλλά και ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν το ζητούμενο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μου, εγώ δεν έχω εμπειρία με τους μαραθωνίους άλλωστε, είχα κάνει μόνο ένα μαραθώνιο στα Χανιά. Όλοι μου έλεγαν γενικά για την απόσταση ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι έχει πολλά υψομετρικά, πολλές ανηφόρες. Προσπαθούσα γενικά να το βγάλω από το μυαλό μου, να μην το σκέφτομαι, γιατί κυρίως μου ρόλος είναι να πάω να το ευχαριστηθώ αρχικά. Και έτσι και έγινε, ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένη, είχαμε βγάλει ένα πολύ καλό πλάνο με τον άνθρωπο που με επιβλέπει. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βγήκε αυτό και ήμουν πολύ συγκεντρωμένη, οπότε πήγε πολύ καλά και αυτό με κυρίως με χαροποιεί. Να τρέχω αυτή τη διαδρομή, ήθελα να το ζήσω και μόνο για την ιστορία. Ο κόσμος πραγματικά μας στήριξε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε λεπτό που να μην βαρεθούμε, να μην ήμασταν μόνοι μας όταν τρέχουμε. Και εντάξει, όταν τερμάζεις στο Καλλιμάρμαρο, ειλικρινά, και το λέω και το εννοώ, δεν μπορείς να την περιγράψεις αυτή τη στιγμή. Να σε χειροκροτήσει τόσος κόσμος, να τερματίζεις μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Το λέω και να τριχιάζω πραγματικά. Θα το ξανακάνω. Το λέω και το εννοώ πραγματικά. Σίγουρα, η αρχή ήταν η δύσκολη. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν, ναι, και το ευχόμαστε και... και πολλές άλλες τέτοιες, ναι, παρουσίες. Άσε να το πούμε εμείς, γιατί εσύ είσαι πάντα φιδωλής στις δηλώσεις σου, Άννα. Καλά να είμαστε, τότε Θεός. Έτσι, Παναγία μου, σίγουρα. Υπήρξε κάποια στιγμή έτσι που κάτι σε δυσκόλεψε, ενδεχομένως που σκέφτηκες θα τα καταφέρω, θα φτάσω στον τερματισμό? Καμία. Πραγματικά ήμουν τόσο συγκεντρωμένη, τόσο απόλυτα συνειδητοποιημένη, που κάθε χιλιόμετρο με γέμιζε και περνούσε και τόσο γρήγορα που το χαιρόμουν. Δηλαδή, πραγματικά φαίνεται και σε κάποιες φωτογραφίες ότι έτρεχα και γελούσα άλλωστε, δηλαδή, χαμογελούσα. Δηλαδή, το χαιρόμουν, το ζούσα. Μπράβο, αυτό λέει πολλά, Άννα, και φαντάζομαι ότι σίγουρα έχει παίξει και ένα ρόλο το γεγονός ότι έκανες για χρόνια πρωταθλητισμό στα 400 μέτρα.
ενδεχομένως κάποιοι να σκεφτούν ότι αφού έκανες πρωταθλητισμό θα είναι και ευκολότερη μετάβαση σε ένα άλλο αγώνισμα, έστω τόσο διαφορετικό. Ωστόσο, κάποια στοιχεία σίγουρα έτσι τα μεταφέρεις. Το σώμα σου ξέρει να δουλεύει. Υπάρχει όλο αυτό το background, είναι έτσι? Σίγουρα, φυσικά και υπάρχει ένα background. Κυρίως ότι πάνω απ' όλα εμείς τα παιδιά του αθλητισμού και όλα ξέρουμε να πειθαρχούμε. Οπότε για μας εισαγωγικά είναι λίγο πιο εύκολο. Απλά εντάξει, η μετάβαση από τις ταχύτητες στο μαραθώνιο δεν είναι καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Φυσικά και έχουμε ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα. Απλά εντάξει, εγώ δεν είχα συνηθίσει σε τόσο χιλιόμετρα, η αλήθεια είναι. Απλά μου άρεσε τόσο πολύ και γι' αυτό πιστεύω ότι βγαίνει και τόσο καλά μέχρι στιγμής. Και μου αρέσει κιόλας. Το χαίρεσαι πολύ και αυτό, ναι. Και αυτό φαίνεται και σε όσα λες, αλλά και κυρίως σε όσα κάνεις. Άννα, πες μας λίγο πώς η προετοιμασία και πόσο διαφορετική είναι μια προετοιμασία για ένα τόσο σπουδαίο και μεγάλο αγώνα. Γιατί στα δικά μας μάτια φαντάζει και είναι τεράστιο επίτευγμα να καταφέρεις να λάβεις μέρος και να τερματίσεις ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Ναι, κοιτάξτε, όλοι στο φαρμακείο μου λένε πότε τη λέτε τα προλαβαίνεις όλα. Πότε κάνεις προπόνηση με τα μεσονύχτιες ώρες. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εμείς έχουμε προσαρμόσει γενικά, με βάση τη δουλειά μου πάνε και προπονήσεις. Οπότε γενικά και σε σχέση, μας και δεν θέλω να λέω με άλλες αθλήτριες, έχουμε βγάλει, εντάξει, προσπαθώ να κάνω 3 με 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Δεν κάνω τόσο πολλά χιλιόμετρα όσο θα έπρεπε κανονικά. Αλλά εντάξει, το έχουμε πει ότι το πάμε σε άλλο επίπεδο με αυτό που έκανα, οπότε δεν θέλω να μπω πάλι σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Η προπόνηση είναι τελείως διαφορετική. Εντάξει, στερούμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω σαν στέρηση, γιατί το θέλω και το κάνω. Είναι τρόπο ζωής για σένα. Ναι, εντάξει, τους τελευταίους 2 μήνες μόνο η αλήθεια είναι, επειδή πλαισίαζε και ο αγώνας στόχος. Ήμουνα λίγο πιο έτσι σε εισαγωγικά αποκομμένη από κάποια πράγματα, αλλά και πάλι δεν το έκανα με δυσκολία. Δηλαδή, έχουμε μάθει και εγώ και η αδερφή μου να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν μας είναι και πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Επειδή το κάνουμε και γιατί το κάνουμε και μας γεμίζει και το θέλουμε και το κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πλέον για σένα τρόπο ζωής ο αθλητισμός. Mm. Και θυμάμαι έτσι όταν είχες αποφασίσει να κρεμάσεις τα καρφιά σου από τα 400 μέτρα, που μιλούσαμε έτσι σιγά σιγά και λέγαμε εντάξει, αποφασίζεις να πάρεις μια άλλη ρότα στη ζωή σου. Και τώρα μετά από 2 χρόνια, μόλις αν δεν κάνω λάθος, σε βλέπουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ πολύ εντυπωσιακό. Και η αλήθεια είναι, ποιος θα το έλεγε στο μαραθώνιο των Χανίων, με 3 εβδομάδες προετοιμασίας πήγες να τρέξεις ένα μαραθώνιο. Πες μου ειλικρινά, υπό ποιο πρίσμα σκέψεις το έκανες αυτό? Και όχι μόνο έτρεξες, πες ότι τερμάτισες και πρώτη. Σε βλέπουμε εδώ ελαιοστεφανωμένη στο πρώτο βάθρο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Σε αυτόν τον αγώνα, πραγματικά, εντάξει, ξαναπεί ότι ήμουν με 3 εβδομάδες προετοιμασία, γιατί είχα επιδράσει μια υπερκόπωση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όταν το λέει η ψυχούλα σου και το θέλεις πολύ, πραγματικά θα γίνει. Όταν το είχα πει δε στον Αναστάση, που του λέω θέλω να κατέβω στο μαραθώνιο, μου λέει, ρε Σιάννα, μου λέει, δεν έχεις κάνει προετοιμασία. Μου λέει, πήγαινε, μου λέει, και τι νομίζεις. Εντάξει, και βγήκε αυτό που βγήκε. Για τον Αναστάση το Βλατάκη, βέβαια, μιλάμε, ο οποίος σε καθοδηγεί σε αυτή σου την πορεία. Είναι πολύτιμος συνοδοιπόρος στην προπονητική, στη δική σου πορεία και στην προπονητική, αλλά και στη ζωή της αδερφής σου, της Ειρήνης, η οποία θέλω να μου πεις έτσι, την είδα ενθουσιασμένη μέσα στα social με τον τερματισμό σου. Έτσι, το χαίρεται και αυτή το ίδιο με σένα. Εντάξει, με στηρίζουν και ο Αναστάση και η αδερφή μου. Η αδερφή μου ανέκαθεν, βέβαια, αλλά μ' αγαπάνε, με στηρίζουν πάρα πολύ. Και τώρα και ο Αναστάσης πραγματικά με έχει στηρίξει, πιστεύει πάρα πολύ σε μένα. Και το δείχνει πράξεις άλλωστε. Έτσι, έτσι. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση από τη δική σου την πλευρά, όταν κάθε φορά ξεπερνάς και τα όρια σου και είναι μια πρόκληση όλο αυτό που ζεις, αυτό το πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά τις μεγάλες πλέον αποστάσεις. Κοιτάξτε, το βλέπω ότι κάθε άνθρωπος που βάζει όρια και όταν, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, τα ξεπερνάει, νιώθει μεγάλη ικανοποίηση. Για μένα, σιγά σιγά, όταν έβλεπα και στις προπονήσεις ότι αρχίζουν να πηγαίνουν έτσι καλά, γιατί εντάξει, είναι πολύ ωραίο να θέτεις στόχους και να τους πραγματοποιείς. Οπότε και εμένα γι' αυτό είναι ικανοποίηση. Και όταν έβλεπα ότι έκανα αυτόν τον χρόνο, φυσικά και είμαι χαρούμενη.
Φυσικά και χάρηκε και ο Αναστάσης και η αδερφή μου, οπότε αυτό και εμένα μου δίνει ικανοποίηση και συνέχεια να συνεχίζω και να βάζω τον επόμενο στόχο, γιατί αυτό μας δίνει η ελπίδα. Έτσι, έτσι, να υπάρχει κίνητρο και στόχος, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό και Άννα, φέτος έτρεξες και στον ημιμαραθώνιο του Αρκαλοχωρίου, σε είδαμε και στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη, τώρα στον αυθεντικό μαραθώνιο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ζούσες μέχρι πρότινος μέσα στο στάδιο, όπου εκεί υπήρχε ο κόσμος, έξω υπάρχει άλλος κόσμος, υπάρχει έτσι άλλος παλμός, άλλη αίσθηση με αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Θέλεις να μας μεταφέρεις ενδεχομένως έτσι μια εμπειρία, κάτι που έζησες, γιατί και αυτός ο ημιμαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου είναι πολύ ιδιαίτερος. Φαντάζομαι θα έχεις έτσι παραστάσει στο μυαλό σου από όλο αυτό που έχει ζήσει τη φετινή χρονιά. Ναι, εντάξει, και στο Αρκαλοχώρι ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά μπράβο στα παιδιά και στους εθελοντές. Ήταν σε εισαγωγικά και γιορτή ταυτόχρονα, γιατί το είχαν κάνει και πολύ ωραία σκηνικά τα παιδιά, που ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Εντάξει, βέβαια λίγο δύσκολη διαδρομή. Εντάξει, η διαφορά τώρα με το στίβο που ζούσα μέσα στάδια είναι ότι τώρα σε αγώνες δρόμους ο κόσμος είναι και πιο κοντά σου εισαγωγικά. Δηλαδή και τώρα στον μαραθώνιο στην Αθήνα έβλεπα από συνέχεια παιδάκια να θέλουν να μας ακουμπάνε τα χέρια, να μας στηρίξουν. Είναι μια τελείως διαφορετική, έτσι. Η επαφή είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι πιο εκδηλωτικός. Έτσι, έτσι. Πιο εκδηλωτικός ο κόσμος. Ναι. Γιατί ενδεχομένως το κοινό μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και στα στάδια είναι πιο. Δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας στο στάδιο, να είμαι ειλικρινής. Εγώ μου σε διακόπτω κιόλας, Μαρία μου. Ναι. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και στο μαραθώνιο έχεις και περισσότερη ώρα και να τρέξεις κιόλας. Είναι τελείως διαφορετικό και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί στο στίβο γίνονται τόσο γρήγορα που και δεν ακούς κιόλας, ενώ στο μαραθώνιο ακούς κιόλας. Σωστά, σωστά. Και θέλω έτσι να κλείσουμε με μία αναφορά στον επόμενο στόχο πλέον. Πού θα σε δούμε, στο εξωτερικό, ενδεχομένως σε κάποιο άλλο μεγάλο... Στόχος είναι ξεκούραση. Στην παρούσα φάση φαντάζομαι, ναι. Ναι, θα ξεκουραστούμε λίγο. Καλά να είμαστε και θα ψάξω και έναν αγώνα στον εξωτερικό. Θα δούμε. Σιγά σιγά. Δεν είναι τίποτα ακόμα σίγουρο, αλλά θα το δούμε. Σίγουρα, γιατί η αποθεραπεία μετά από έναν μαραθώνιο είναι έτσι μακρόχρονη, όπως είναι και η προετοιμασία υπό κανονικές συνθήκες, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα και στη συνέχεια, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και πάντα επιτυχίες, Άννα μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα ήθελα να πω πραγματικά ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και πραγματικά ο καθένας μπορεί να το ζήσει. Ανεξαρτήτου επίδοσης, ανεξαρτήτου χρόνου, πρέπει να το κάνει, ειλικρινά. Και για μας που δεν μπορούμε, έστω ως θεατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί, όλοι μπορούν. Ο καθένας με τον τρόπο του. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο καθένας με τον τρόπο του, φυσικά. Καλό βράδυ, γεια σας. Επίσης.